Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Μαβίδης. Κύριε Μαβίδη, θέλετε να μου πείτε, τα Γιάννενα είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έχουν επίσης μια συνέχεια επιτυχιών πριν μια εξαιρέσεω. Θέλετε να μου πείτε πού οφείλεται αυτή η επιτυχία. Η προσπάθειά μας, κύριε Μπόμπη, έγινε από πολλά έτη πριν για να μπορέσουμε ο ΠΑΣ Γιάννενα να κρατηθεί, να ανεβεί πρώτα στην πρώτη εθνική κατηγορία και εν συνεχεία να κρατηθεί στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έχει γίνει ένα πολύ δημιουργικό έργο και ελπίζουμε φέτος να καρποφορήσει. Πού αισιοδοξούμε και πού το αποδίδουμε, διότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει καλή και καλή απόδοση και εκτός αυτού έχουμε και φιλάθλους οι οποίοι μας συνδράμουν πάρα πολύ. Έχουμε φιλάθλους τόσο ενθέρμους και ζηλευτούς που τους ζηλεύουν για ομάδες ακόμα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ναι, με την ευκαιρία μας φέτος σας διακόπτω. Έχει λεχθεί ότι στα εκτός έργα σας παιχνίδια σας, ναι, στην Αθήνα κυρίως, οι φιλάθλοι είναι περισσότεροι από ό,τι είναι στα Γιάννενα. Ισχύει αυτό? Ναι, το υπηρετικό στοιχείο είναι εξαπλωμένο παντού. Γι' αυτό όπου και αν πάμε και στην Αλεξανδρούπολη ακόμα να πάμε θα βρεθούν οι πειρότες οι οποίοι θα μας ακολουθήσουν. Αλλά εκτός αυτού και οι ίδιοι οι Γιαννιώτες μας ακολουθούν από την Εμέα, να σας πω, μέχρι την Αλεξανδρούπολη μπορεί να φτάσουν. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι για το Γιάννενα δεν υπάρχει εκτός έδρας. Δεν υπάρχει εκτός έδρας. Βέβαια τα παιχνίδια είναι πάντοτε εκτός έδρας, αλλά συγκεντρώνουμε τόσο πλήθος, τόσο κόσμο που πάντοτε το εκτός έδρας εκλείπει για τα Γιάννενα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αλέφαντε, ο προπονητής, κύριος Αλέφαντος. Κύριε Αλέφαντε, θέλετε να μου πείτε, έχετε κανένα πρόβλημα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας? Όχι, τεχνικός δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μόνο ορισμένους τραυματισμούς βασικών παιχτών που είχα μέχρι τώρα, δεν έχω. Πιστεύετε ότι οι δυνατότητες της ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που παρουσιάζει σήμερα? Πιστεύω ότι οι δυνατότητες της ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερες και με την ας πούμε, προγραμματισμένη προπόνηση νομίζω ότι σε ένα μήνα, δύο μήνες το πολύ πρέπει να είμαστε στο μάξιμουμ της αποδόσεως που πρέπει. Ευχαριστώ και εγώ. Ο αρχηγός της ομάδας, ο κ. Σιώτης. Κύριε Σιώτη, έχετε παίξει πόσα χρόνια παίζετε στα Γιάννενα? Φέτος κλείνουν τα 14. Στα Γιάννενα? Όχι, σύνολο 14, εκ των οποίων 3 στα Μέγαρα, όταν είναι στην Αθήνα, και 2 στον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα στα Γιάννενα. Πιστεύετε ότι τα Γιάννενα μπορούν να ανέβουν άνετα στην πρώτη κατηγορία και να κρατηθούν εκεί? Οπωσδήποτε πιστεύω αυτό, διότι δεν βλέπω αντίπαλο να μας απειλήσει. Βεβαίως αυτό δεν έπεται ότι δεν πρέπει να υπολογίζουμε για τους αντιπάλους μας. Οπωσδήποτε θα τους υπολογίζουμε, αλλά δεν βλέπω να μας απειλεί κανείς.